Το άσπρο μαύρο κάνει και πάλι η Άγκυρα με τον εκπρόσωπο τη τουρκική Προεδρία Ιμπραήμ Καλή να ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα παρενοχλεί την Τουρκία και παραβιάζει τα σύνορα τη γείτονο. Επίση, αποκαλύπτει και τι μυστικέ συνομιλίε που έχει κάνει η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη με την τουρκική, υπό το άγρυπνο πάντα γερμανικό μάτι. Ο Τούρκο πολιτικό αναφέρθηκε στο ότι δεν τηρούνται όσα συμφωνήθηκαν στη συνάντηση που έγινε πρόσφατα στι Βρυξέλλε με Έλληνε αξιωματούχου. Θυμίζουμε πω ο Καλίν είχε συνάντηση με τη σύμβουλο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, Άννα Μαρία Μπούρα, παρουσία Γερμανών αξιωματούχων στι Βρυξέλλε. Όπω ανέφερε ο Καλίν, τον περασμένο μήνα είχα συνάντηση με την Ελληνίδα ομόλογό μου στι Βρυξέλλε μαζί με το Γερμανό ομολογό μου. Προτιμούμε να ελαχιστοποιήσουμε αυτέ τι εντάσει και συγκρούσει, προχωρώντα το πλαίσιο των αποφάσεων που πήραμε εκεί και να επιλύσουμε τα ζητήματα. Ο Καλίν κατέληξε λέγοντα πω όταν υπάρχει παραβίαση δικαιωμάτων, παραβίαση συνόρων ή παρενόχληση κατά τη Τουρκία, η Τουρκία δεν διστάζει να απαντήσει σε αυτέ. Οι δηλώσει αυτέ έρχονται μόλι μία ημέρα μετά τι αντίστοιχε του Άγγελου Συρίγου, όπου ανέφερε πω η κυβέρνηση Μιτσοτάκη θέλει να πάρει η Τουρκία τα F-16, αφήνοντα έκθετη την κυβέρνηση για το ποια ήταν η θεματολογία και τη συμφωνήθηκε.